Ο ΣΥΡΙΖΑ για την διακυβέρνησή του την τότε κρίθηκε από τον ελληνικό λαό. Τώρα κρίνεται η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα. Ανεξαρτήτως το πόσου ελέγχου έκανε ο καθένα, τα στοιχεία τη Eurostat δείχνουν ότι οι μεγαλύτερε ανατιμήσει γίνονται στα προϊόντα εγχώρια παραγωγή και όχι στα εισαγόμενα. Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα ζήτημα εσχροκέρδειας στην ελληνική αγορά. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες στην αντιμετώπιση του. Ε, λέτε ότι έγιναν 4.000 αλέγχους. Ο κύριο Αρετάκης είπε πόσα πρόστιμα είπατε είναι ε, αυτό. Έχω ότι είναι 3 εκατομμύρια δηλαδή, Πάνω κατά μέσο όρο. 8-9 καοστάρια σε κάθε έλεγχο. δηλαδή, είναι αστείο καπιταλιστές, σε καπιταλιστέ οι δρόστιμο. οποίοι, ειδικά στι μεγάλε αλυσίδε, μετράνε αύξηση του τζίρου σε δισεκατομμύρια σε εφοπλιστέ οι οποίοι μετράνε σχεδόν διπλασιασμό του στόλου εν μέσω ε, πανδημία και πληρώνουν εθελοντικά όσο προ, ό,τι προερίστε. Και με δηλαδή, τις ρυθμίσεις, είναι δουλειά σε νέα με παιδιά, τις, ναι, με ναι. τι ρυθμίσει του, του, του κύριου του, του, του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι προερίστε. Ερχόμαστε και λέμε ότι μαζέψαμε κάτι στραγάλια. Και την ίδια στιγμή λιώνουμε στην κυριολεξία το λαϊκό εισόδημα με του έμεσου φόρου, που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο προπολογισμό προβλέπει αύξηση των έμεσων φόρων. Και Κυρίσουμε ένα πόλεμο ενάντια στην κατοικία με όλα τα μέσα και του ζητούμε. Πριν και πάμε στην κατοικία, κύριε Σερετάκη, τώρα για τα μέτρα. θα υπερψηφίσει το κουκουέ τα μέτρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το εξή. Εμείς έχουμε προτείνει μια σειρά... Πρώτα απ' όλα έχουν απαντήσανε αυτές τις μέρες στα μέτρα της κυβέρνησης και στην ουσιαστική συνένεση της αντιπολίτευση αντιπολίτευσης με μεγάλους αγώνες και κινητοποιήσεις συνταξιού και όλη τη χώρα. Και χθε και σήμερα πήραν τη σκητάλη με μια μεγαλειώδη απεργία η εκπαιδευτική. Και λέω γιατί. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουμε εφάπαξ παροχές και κοροϊδία διαρκείας προς τους συνταξίχους. Θυμίζω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των ίδιων των οργανώσεων, από το 11 μέχρι το 20, με αλλεπάλληλου νόμου που έχει ψηφίσει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, μετά, που ο κάθε ένα έβγαινε και θα, λέγε θα καταργήσω του προηγούμενου, έχουν κλέψει 120 δισεκατομμύρια από τι συντάξει, από τα ταμεία, με, από τα λεφτά που έχει δουλέψει ο εργαζόμενο. Θυμίζω ότι ο, ο, ΣΥΡΙΖΑ αντί να καταργήσει του νόμου 4051 και 4093 του Νουδούνου Πασό και έφερε τον νόμο Κατρούγκαλ, Το οποίο ήρθε η Νέα Δημοκρατία και είπε και αυτή θα το καταργήσω και τη συνέχεια τη βλέπουμε. Κύριε Σερτάκη, Έχουμε, να λοιπόν, το επαναλάβω. Τα συγκεκριμένα μέτρα θα τα ψηφίσει το ΚΚΕ. Εμεί στηρίζουμε ότι οτιδήποτε υπάρχει έστω και δίνει μια μικρή ανακούφιση στον κόσμο. Όμω δεν αποτελεί. Αυτό το οποίο εμεί λέμε είναι ότι η αστική λύση γίνονται μια σειρά θέματα, θέσει. Προτάσει τι δεν έχει βάλει μόνο το ΚΚΕ, αλλά έχει βάλει πρώτα απ' όλα το εργατικό κίνημα. Έχει βάλει ο λαό με του αγώνε του που ζητάει, για παράδειγμα, την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτη ανάγκη και στο ρεύμα. Που ζητάει την αύξηση του αφορολόγητου, Που ζητάει την επιστροφή τη 13η μισθού και 13η μισθού και σύνταξη, η οποία καταψηφίστηκε δύο φορέ από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ από τον Νοέμβρη μέχρι τον Δεκέμβρη μέσα στη Βουλή. Που ζητάει ε, να υπάρχουν διαγραφή χρεών. Προστίμων από τα χρέη, που ζητάει να υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσει, ώστε κανεί να μην πληρώνει πάνω από 5% και να μην χάνει το σπίτι του, που ζητάει απαγόρευση των πληστηριασμών, τα οποία yeah. και προχθέ αρνήθηκαν μέσα στη Βουλή οι εκπρόσωποι των δυνάμεων που πιστεύουν στα κέρδη. Γιατί εμεί λέμε κάτι απλό: Ότι στο... δεν μπορούν να κερδίσουν όλοι. Πρέπει να χάσουν τα κέρδη των επιχειρηματιών για να σταματήσει να χάνει ο λαό. Κοντό ψαλμό, αλληλούία. Προχθέ κατέθεσε στο ΚΚΕ πολύ συγκεκριμένη και πολύ σύντομη τροπολογία για απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτη κατοικία και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Και όταν λέω άλλων περιουσιακών στοιχείων, γιατί μπορεί να είναι ένα μικρό μάγαζο, μπορεί να είναι ένα εργαλείο δουλειά. Ναι, αλλά εκτό από την πρώτη κατοικία, πρέπει για να βάλουν και άλλα, άλλα στοιχεία να... να... τα οποία διασφαλίζουν την επιμήκυση. Και, με, με, και με, με, με συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο κτλ. Απορρίφθηκε και από του δύο. Γιατί απορρίφθηκε. Γιατί πιστεύω ότι και η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί με αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές, ότι σε κάθε ευνοούμενη πολιτεία, δηλαδή σε κάθε πολιτεία που κινείται από τους νόμους της αγοράς, λέω εγώ, ερμηνεύω, αυτή είναι, δεν σε καμία δεν απαγορεύονται οι μου. Είπε επίση ο κύριο Τσίπρα και το α. Α, βάζω και για τον κύριο Καλπάκη αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει και ένα εύλογο κέρδο. Ναι, να μα πει και, τι. Βέβαια το εύλογο αυτό. το συζητάμε όπω λέμε αισθροκέρδο. Εμεί λέμε ότι ή θα κερδίζουν αυτοί που κερδίζουν οι λίγοι και πληρώνουν οι πολλοί, ή θα γίνει το ανάποδο. Και είναι πολύ συγκεκριμένη η, κατάσταση που έχουμε μπροστά μα. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έρχεται και εξυπηρετεί έναν ευρωπαϊκό στόχο, ένα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για απομείωση των κόκκινων δανείων για τη στήριξη του τραπεζικού συστήματο. Αυτό υπηρέτησαν και ο νόμο Κατσέλη, ουσιαστικά, αλλά και οι ρυθμίσει στη συνέχεια από ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ο νέο πτωχευτικό κώδικα Νέα Δημοκρατία. Και το ερώτημα δεν είναι ποιο τελικά ε, εφαρμόζει του νόμου του άλλου. Δηλαδή, ε, δεν είναι το ερώτημα αν του ηλεκτρονικού πληστηριασμού που εισήγαγε ο, ο ΣΥΡΙΖΑ του εφαρμόζει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Ή το ερώτημα είναι ότι σήμερα πρέπει να μπει ένα τέλος αυτό. Μάλιστα. Το, και να, να μας, και να πάμε, βάλουμε και ένα άλλο ερώτημα. Γιατί κοκκινίζουν τα δάνεια. Το ένα τρίτο λέει αυτό που είχαν μπει σε ρύθμιση ήδη έχουν κοκκινίσει. Γιατί. Δεν θέλει λόγος να πληρώνει. Δεν είναι αυτές οι πολιτικές που τσάκησαν μισθού συντάξει που βήθησαν το εισόδημα των εργαζομένων, που πήραν ορισμένοι άνθρωποι σε άλλε εποχέ, πριν 10 χρόνια, 15 χρόνια, με, άλλες, με άλλα δεδομένα, ε, δάνειο και ήρθαν οι κυβερνήσει μνημονιακέ και των τριών μνημονίων και έβαλαν το χέρι στη τσέπη του και του λέει αυτό δικό μα, και τώρα του λένε και το σπίτι του δικό μα. Άρα, καμία εμπιστοσύνη σε αυτέ τι πολιτικέ δυνάμει που έχουν στηρίξει αυτή την πολιτική. Καμία εμπιστοσύνη, οργάνωση στα σωματεία, στου συλλόγου, να σταματάει κάθε πληθυσιασμό. Αποδυνάμωση τη επόμενη κυβέρνηση, ισχυροποίηση του ΚΚΕ γιατί ξέρει να παλεύει και παλεύει σήμερα Κύριε να καλπάτε. σταματάνε. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε σε εφημερίδε 700.000 άνθρωποι που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι του. Αυτό είναι ένα επικίνδυνος λαϊκισμός. Είναι ένα επικίνδυνο λαϊκισμό. Διότι και αυτοί οι πληστηριασμοί μπορεί να αφορούν. Παντού, αν μπείτε στην πλατφόρμα, αφήστε με, σα άκουσα με προσοχή. Πήγαν, πήγαν, με αστυνομία το πρωί. Σα άκουσα με προσοχή, πήγαν, αφήστε με. με, με τραμπουκισμού, πάσαν πόρτε. Τώρα τι λέμε, τα είδαμε. Εντάξει, Τα είδατε κι εσεί. Αυτά δηλαδή γίνανε σε άλλο πλανήτη εδώ, για ζωγράφο. Λοιπόν, επειδή είδαμε την περίπτωση ε, μια συγκεκριμένη κυρία τελέχου Κουκουέ. Ε, που, διαμα, που διαμαρτυρήθηκε που διαμαρτυρήθηκε επειδή τη πάσαν την πόρτα κλπ. Και, και κα κακώ για εκείνη βγήκαν όλοι τα στοιχεία του δικού τη δανείου και των δικών τη οφειλών στη δημοσιότητα. <συσκόλυξη> κακώ για εκείνη. Μιλάω για εκείνη τη δημοσιογράφο, την οποία είχα δει κάνει σημαία. Μιλάω για την περίπτωση τη κυρία Κολοβού, όταν είχε δει πω, την ναι. της βίσης, λοιπόν, έξω, Για την επιχειρήση τη βίαιη. Λοιπόν, κακώ για την ίδια, από αναρτή τη ίδια, βγήκαν στη φώρα. Ε, 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 τα, ε, τα, ε, τα στοιχεία. Αφήστε ε, με. Με ρωτήσατε να σα απαντήσω. Επικροτείτε. Αφήστε με να σα απαντήσω. Στην λοιπόν, η ίδια για, έβγαλε. Για παιδεύει έβγαλε παιδεύει στοιχεία. λέει Δεν μπορώ ίδιο. να έχω τον λόγο τώρα, κυρία Λιβαδάρη. Θέλει να μιλήσω. Μια με ερώτηση. Ακουέμα. έθεσε έθεση ολοκληρώστε. Ωραία. Απαντήστε. Λοιπόν, είχε βγάλει ίδια τα στοιχεία και αποδείχθηκε στην πράξη ότι ήταν κλασική περίπτωση στρατηγικού αγροπληρωτή διότι χρώσταγε στην εφορία, χρώσταγε στο Δήμο, χρώσταγε σε κλήσει, χρώσταγε στην τράπεζα. Τη είχαν κάνει προτάσει και αριθμίσει και δεν, δεν μπήκε πουθενά. Κύριε Κυρανάκη, λοιπόν, άρα εγώ έστω που θέσατε. Στο ερώτημα που μου θέσατε. Για, το, για μου να θέσατε. απαντήσετε. Εγώ λοιπόν απαντώ. Συμφωνώ. Δεν έχει πολλαπλέ οφειλέ, όχι γιατί είναι στρατηγικό κακοπληρωτή, αλλά γιατί δεν έχει να πληρώσει. Όταν του έχεις έχει κάνει πολλαπλέ προτάσει για αριθμίση και δεν απαντάει καν, είναι στρατηγικό κακοπληρωτή. Γιατί μπορεί να απαντήσει, εγώ έχω αυτή τη δυνατότητα. Εγώ Έχω αυτή τη δυνατότητα, κύριε Λιβαδάρη. Είναι τόσο κοινικό. Κύριε Σερετάκη, δεν είναι κοινικό, κύριε, κύριε Εγώ, Εγώ επειδή έχω ενδιαφέρον ειλικρινές για το θέμα. Που στείλανε την αστυνομία που ο λαός μας αυτούς τους λέει με άλλο όνομα. Κύριε Σερετάκη, να ολοκληρώσει Με τι Με τι όνομα. Ξέρετε εσείς. Με τι όνομα. Ξέρετε εσείς. Γιατί δεν έχετε το θάρρος μου Ξέρετε εσείς. Δεν έχετε. Φοβάστε κάτι. Γιατί δεν είναι το όργανο. Γιατί δεν λέτε αυτό που λέει ο λαό, λοιπόν. Λοιπόν, Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λέτε, το λέτε, αυτό τον τραμπουκισμό. Τρέπεστε κύριε Σιμετάκη. Αυτό το. Εγώ ντρέπομαι. Ε, πείτε το, το δεν λοιπόν. Εσείς πείτε εσείς το. Δεν βρήκατε ντροπή. Πείτε Χάθηκε το, κύριε η ντροπή. Χάθηκε η ντροπή. Για, να βγείτε να καταδικάσετε αυτά τα έργα. Τα καταδικάζετε. Φοβάστε. Τα καταδικάζετε. Εσεί φοβάστε, εσείς λοιπόν. φοβάστε λοιπόν. το λαό. φοβάστε το λαό. Φοβάστε το ισχυρό εργατικό κίνημα. Να Και θα σπάσετε, τα μούτρα σα. Όπω σπάσατε σήμερα τα μούτρα με του εκπαιδευτικού. Κύριε Κυρανάκη. Χθε με του ε, συνταξιούχου, όπω πάσε τα μούτρα στην Μας προσπάθεια. Μα καλέστε να, να, κάνουμε ένα διάλογο και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όμω διάλογο είναι, θα ολοκληρώσετε λοιπόν. Πάρα πάρα πολύ και θα πείτε. Χατζηδάκι, την απαγόρευση διαδηλώσεων κτλ. Δεν, πέρασαν, κύριε αυτά. Κύριε δεν πέρασαν αυτά. Κύριε δεν θα περάσει ούτε η δικιά σα πολιτική, ούτε η εξυπηρέτηση. θα δούμε αν θα περάσει